παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών, Προέδρων και Εκπροσώπων Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, υπογράφτηκε σήμερα η σύμβαση για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη Ευρύχου, βάζοντάς τον στην τελική ευθεία μετά από μακροχρόνιες συζητήσεις δεκαετιών. Ακόμα ένα σημαντικό έργο, το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εξαγγείλει, μπαίνει σε πορεία υλοποίησης. Αναμφίβολα, η σημερινή μέρα μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική για τις ορεινές μας κοινότητες. Ιστορική μέρα για τις περιοχές Τρόοδους, Σολέας, Μαραθάσας, αφού το μεγαλεπίβολο αυτό έργο που αποτελούσε ένα διαχρονικό και απόλυτα δικαιολογημένο αίτημα των κοινοτικών αρχών, αλλά και των κατοίκων των προαναφερθησών περιοχών, μπαίνει και επίσημα πια σε τροχιά. Το εν λόγω έργο θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα των ορεινών περιοχών με το αστικό κέντρο, θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα μειώσει σημαντικά το χρόνο διαδρομής και θα συμβάλλει στα μέγιστα στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές, τόνισε ο Υπουργός Μεταφορών, προσθέτοντας. Το έργο αφορά υπεραστικό αυτοκινητόδρομο 4 λωρίδων, κυκλοφορίας, μήκους 11 χιλιόμετρων περίπου. Ξεκινά σε σημείο του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη Ευρύχου, νοτίως της κοινότητας Αστρομερίτη, μετά τη διασταύρωση προς την κοινότητα Φυζακιάς και τερματίζει στη συμβολή του υφιστάμενου δρόμου. Το έργο περιλαμβάνει ένα ανισόπεδο κόμβο στην περιοχή Κουτραφά και ανισόπεδες διαβάσεις με τα σχετικά τμήματα δρόμων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο υφιστάμενος δρόμος θα παραμείνει σε λειτουργία και μετά την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου και σύμφωνα με τον προγραμματισμό η υλοποίησή του αναμένεται να αρχίζει τον ερχόμενο μήνα με διάρκεια εκτέλεσης 36 μήνες και κόστος πέραν των 88 εκατομμυρίων ευρώ.